Είμαστε έτοιμοι να σας δείξω το πιο top σπαναχόπιτα με μανιτάρια, φέτα και τυρί. Αλλά με φρέσκο φύλλο χειροποίητο. Πάμε να δείξουμε τη ζύμη μας. Έχουμε στον κάδο του μίξερ 2 αυγά. Θέλουμε λίγο ελαιόλαδο. Το αλεύρι μας. Πρόσθεσα baking powder, πάπρικα βάζω τώρα, ξεκινώ το μίξερ και βάζω λίγο το νερό μέχρι να ενσωματωθεί η ζύμη μου. Θα γίνει κάπως έτσι η ζύμη σας. Θα είναι λίγο κολλώδες, αλλά θα βάλετε ελαιόλαδο στα χέρια και θα την φτιάξετε, να τη ζυμώσετε πιο καλά εσείς. Δεν θέλει άλλο ζύμωμα, απλά θα τη βάλω ελαιόλαδο για να μην κολλά στα χέρια. Έγινε μια υπέροχη ζύμη, φίλοι και φίλες. Θα τη σκεπάσουμε και πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Βάζω στο τηγάνι μου ελαιόλαδο. Όσοι είναι η επιφάνεια του τηγανιού μου. Δεν θα δείτε πουθενά αλάτι λόγω του ότι εγώ δεν βάζω πλέον αλάτι λόγω της πίεσης μου στην εγκυμοσύνη και σε όλες τις εγκυμοσύνες μου είχα πίεση. Οπότε δεν δικαιούμαι καθόλου αλάτι. Αφήνω να ζεσταθεί λίγο το λάδι για να προσθέσω το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Προσθέτω το κρεμμύδι μου. Σορτάρω αρκετά, να μαλακώσει αρκετά. Θέλουμε να μαλακώσει. Όχι να κοκκινήσει, απλά να μαλακώσει, να μελώσει. Σίγουρα σε αυτήν τη φάση θέλει αλάτι, εσείς να προσθέσετε. Έτσι θα το βοηθήσετε το κρεμμύδι να μαλακώσει πιο γρήγορα και να βγάλει τα υγρά του. Τώρα σε αυτήν τη φάση προσθέτω τα μανιτάρια μου, φρέσκα μανιτάρια κομμένα. Βγάζετε τις μυρωδιές του και είναι τέλειο το μανιτάρι μέσα σε αυτήν την πίτα, θα το λατρέψετε. Σπαναχόπιτα με κρεμμύδι, μανιτάρι και φέτα και τυρί. Τώρα που μου μάρανε το κρεμμύδι μου και το μανιτάρι μου, θα προσθέσω το σπανάχι για να μαλακώσουν μαζί. Φρέσκο σπανάχι μπλυμμένο καθαρό, το προσθέτω μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, να μαράνουν όλα μαζί. Μόλις μαράνει το σπανάχι μου, αποσύρω από τη φωτιά. Δεν θέλει άλλο βράσιμο. Προσθέτω τη φέτα και τυρί κρυμμένο και ανακατεύω μέσα.
Πάμε να ανοίξουμε φύλλο για να βάλουμε αυτήν την υπέροχη γέμιση. Αλήφω με ελαιόλαδο το ταψί μου. Να πάει παντού. Για να βάλω το πρώτο φύλλο. Θέλουμε ένα φύλλο από κάτω και ένα φύλλο από πάνω. Απλώσα το φύλλο από κάτω, απλώνει με τα χέρια πανεύκολα. Τρυπώ να φεύγει ο αέρας την ώρα του ψησίματος. Και πάω να βάλω τη γέμιση μου. Απλώνω να πάει παντού. Απλώσα όλη τη γέμιση και πάω να βάλω το επόμενο φύλλο από πάνω. Είμαι έτοιμη, την τρυπώ, τη βάζω στο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα, προθερμαίνουμε το φούρνο μας. Θέλει έτσι μία ώρα σίγουρα. Μη φοβηθείτε για τα ζουμάκια που θα βγάλει, θα σας ψήσει το φύλλο σας τέλεια. Θα γίνει κρατσανιστό φύλλο σπιτικό της πανακόπιτας. Πάμε να ψήσουμε, να τη δείξουμε και έτοιμη. Δεν θέλει άλλον λάδι από πάνω, διότι βάλαμε ένα αρκετό από κάτω. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε. Πάμε να ψήσουμε. Έγινε τέλεια, η πίτα μου εψήθηκε. Είναι κρατσανιστή. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι τα ζουμάκια που έβγαλε. Και έγινε τέλεια, εψήθηκε, να αγαπώ την. Πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι να τη δούμε και από κάτω, ρε παιδιά. Παναία μου, Παναία μου, εμπίρνα μας λαλό σας. Δεν μπορώ. Ένα πιθανή λαλό σας κάνετε την και να με θυμηθείτε. Σπαναχόπιτα φοβερή με σπιτικό φύλλο. Sweet Andres & Cook για περισσότερες συνταγές στο YouTube μου.